Στην μάχη της εγχώριας μετάδοσης φαίνεται ότι κερδίζει η Κύπρος, όπως τουλάχιστον δείχνουν οι ανακοινώσεις των τελευταίων εβδομάδων για τα επιβεβαιωμένα περιστατικά κορονοϊού, τα οποία σταθεροποιήθηκαν σε διψήφιους αριθμούς. Από την άλλη, ωστόσο, το γεγονός ότι εισήλθαμε στην καλοκαιρινή περίοδο προκαλεί την έντονη ανησυχία των εμπλεκομένων λόγω των μεταλλάξεων. Για να προλάβουν οι καλύτερα για να κερδίσουν χρόνο, οι αρμόδιοι λαμβάνουν μέτρα έτσι ώστε να μην βρεθεί η χώρα προεκπλήξεως και αποφάσισαν σε πρώτο στάδιο να κλείσουν τις πύλες εισόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ινδία σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κατά τις τελευταίες 14 ημέρες πριν την άφιξή του στην Δημοκρατία είτε διέμενε είτε διήλθε από το έδαφος της χώρας αυτής ανεξαρτήτως αν κατέχει άδεια εισόδου ή διαμονή στην Κύπρο. Μόνη εξαίρεση δόθηκε σε Κύπριους πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ισλανδία, Λίχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία και υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο. Απαραίτητη προϋπόθεση ωστόσο είναι να προβούν σε εξέταση 72 ώρες πριν από το ταξίδι τους και αυτή να είναι αρνητική, να παραμείνουν σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό για 10 ημέρες σε ξενοδοχεία της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατά την 10η ημέρα θα επανεξεταστούν. Αν όμως Κύπριος που έχει εμβολιαστεί πλήρως στην Κύπρο επισκεφτεί την Ινδία και επιστρέψει πίσω, δεν θα τίθεται σε καραντίνα. Μάλιστα, σύμφωνα και με ασφαλείς πληροφορίες, την Τετάρτη αναμένεται συνάντηση με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία Εξωτερικών, Τουρισμού, την αστυνομία αλλά και τα αεροδρόμια για το πώς μπορούν να ενισχυθούν περαιτέρω οι έλεγχοι και πώς θα γίνεται η διαχείριση της επίβλεψης όσων νοσούν με κορονοϊό και πρέπει να βρίσκονται σε καραντίνα. Το ΟΜΕΓΑ εξασφάλισε σχετικά στοιχεία τα οποία κατέδειξαν πως την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν 448 περιστατικά κορονοϊού και το 14% ήταν εισαγόμενα, κυρίως από Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα, παρουσιάζοντας μια μικρή αύξηση του 4% που ήταν πριν δύο εβδομάδες. Μεγάλο σύμμαχο στα εμβόλια. Η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού της Κύπρου πλησιάζει το 60%, ενώ το 40% ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό του πρόγραμμα. Μάλιστα, η πύλη εμβολιασμού από την Παρασκευή θα είναι ανοιχτή για όλο τον ενήλικο πληθυσμό της Κύπρου, χωρίς ημερομηνία κλεισίματος. Σήμερα εξάλλου έγινε ακόμη ένα βήμα επιστροφής στην κανονικότητα για όλη την Ευρώπη. Έπεσαν οι υπογραφές για το ψηφιακό πιστοποιητικό από τους τρεις επικεφαλείς των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τον Ντέιβιτ Σασολή, Αντώνιο Κώστα και Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Today the European Digital COVID Certificate reassures us of this spirit of an open Europe. A Europe without barriers. But also a Europe that is slowly but surely opening up after a most difficult time, the pandemic. Το ψηφιακό πιστοποιητικό τίθεται σε ισχύ από 1η Ιουλίου. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε μαζί με τον εκπρόσωπο.